Μαρία, ξέρεις, σκέφτομαι. Σκέφτομαι να ξεκινήσει ο κύριος Κουδουνάρης. Φυσικά. Τι γίνεται? Μια χαρά, εσείς? Καλά. Σαν να μην είσαι πολύ καλά. Όχι, δεν είμαι. Συνευριασμένη. Όχι, δεν είμαι νευριασμένη. Υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Δηλαδή? Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει αισθητική απόκληση ανάμεσα στους ανθρώπους, σαφέστατα. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι ντυμένοι το ίδιο, θα σκεφτόμασταν το ίδιο, θα βαθμολογούσαμε το ίδιο. Αλλά για μένα, πραγματικά, το να έχεις φέρει χρώμα, χρωματιστό βινίλ από μόνο του, για μένα, δεν μου φαίνεται αρκετός λόγος για να βαθμολογήσεις ένα ολόκληρο look. Δηλαδή, το θέμα είναι, πρώτον, να τη βρω και δεύτερον, τι κάνεις με το βινίλ, έτσι. Για ποιον μιλάμε? Μιλάμε για κάποια looks που εμφανίστηκαν με χρωματιστό βινίλ, με τα οποία εγώ διαφώνησα με τη βαθμολογία, πάντα με σεβασμό. Τη δική μας βαθμολογία ή των κοριτσιών? Νομίζω τη δική σας κυρίως. Αλλά ποια είμαι εγώ να κρίνω? Τέλος πάντων. Για ποια look? Ας πούμε το look της Εύης. Δηλαδή με την κυρία Χριστοπούλου είδα τεράστια απόκληση και εξεπλάγιν, ξέρω εγώ. Περισσότερο εξεπλάγιν με το δικό σας. Είδες, η έκπληξη μερικές φορές είναι ωραία περίπτωση. Ναι, οκ. Okay. Εμένα μου άρεσε όμως. Πολύ. Ναι, το καταλαβαίνω. Γιατί τοποθετώ και στο κλαμπ αυτό να χορεύει και είμαι και απέναντι και λέω: κοίτα, μια ωραία γυναίκα. Ναι, ωραία, εντάξει, το ακούω. Εμένα μου αρέσει ούτως ή άλλως και το kitsch. Πάρα πολύ. Το σωστό kitsch μου αρέσει. Οκ. Okay. Και μετά τη Άννα. Όχι, εντάξει, τη Άννα δεν θεωρώ ότι υπόθηκαν πράγματα πολύ μακριά από αυτά που επεσήμανα κι εγώ. Οκ. Okay. Αλλά νομίζω έχετε καταλάβει όσο είμαι εδώ ότι είμαι παθιασμένη παίκτρια. Το γνωρίζουμε και πριν έρθει. Κάποιοι. Και μ' αρέσει αυτό, δεν με χαλάει. Αλήθεια. Απλά λέω ότι μου προκάλεσε έκπληξη. Δεν θεωρώ ότι είναι αρκετό το να φέρεις ένα χρωματιστό βινίλ, ας πούμε. Δεν αν και εσείς αυτό. Λέτε ότι, και το ακούω, ότι το μέρος... Ωραία. Και πρώτη okay. φορά μετά από 3 εβδομάδες, αν θέλεις να έρθεις στη θέση μου και να κάτσω εγώ εκεί απέναντι να δεις τι ωραία που είναι, όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί, γιατί εγώ σκέφτομαι σφαιρικά ούτως ή άλλως πάντα, δεν απολογούμε. Συζητώ μαζί σου. Μα προς Θεού. Για να ακούνε και οι υπόλοιπες κυρίες πίσω. Μα δεν κατηγορήστηκε για κάτι για να χρειαστεί να απολογηθείτε. Ναι, αλλά άσετε να μιλήσει όμως. Συγγνώμη. Αν θέλεις να μιλήσω. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Όταν ένας άνθρωπος για πρώτη φορά σε 3 εβδομάδες τοποθετεί θεόσωστα κάπου τον εαυτό του, αλλά θεόσωστα δηλαδή για μένα. Με τρομερή συνέπεια. Την βλέπω στη γωνία σε αυτό το μπαρ στο Κολωνάκι συγκεκριμένα, να ξέρεις για ποιο μιλάμε. Να πίνει ποτό και να χορεύει. Mm-hmm. Και να έχει κάνει τέτοια βήματα σε σχέση με πάρα πολύ όχι καλά πράγματα που έχει φέρει και που έχει τοποθετήσει τον εαυτό της άλλα ντάλλον. Σέβη, συγγνώμη, μιλάω για σένα χωρίς σένα, αλλά αφορμή το θύσας. Για μένα αυτό θέλει κάποια στιγμή και μια επιβράβευση. Ναι. Ότι κάπου πάμε, και κάτι γίνεται. Ναι, ναι. Και δεν είναι μόνο η Σέβη που εγώ έχω σκεφτεί έτσι. Σίγουρο. Το σήμερα όμως για εμένα, εάν θα καθόσουν εδώ βλέποντας απέναντι, έχει μαυρίσει η καρδιά μου. Οκ. Okay. Κοιτάξτε, εγώ... Εδώ, ναι, αυτό ναι, είναι ναι. πολύ μεγάλη διαφορά με αυτό. Με αυτό, ναι, το και ακούω. Και αν θα μπορούσες να κάτσεις εσύ ειδικά, έστω για ένα δευτερόλεπτο, θα έβλεπες πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει ή και όχι. Ναι, οκ. Okay. Και να υπερθεματίσω κι εγώ σε κάτι, για τη Σέβη, έτσι, για να λέμε και τα καλά αφού ανοιχτή η κουβέντα, είναι από τα ελάχιστα κορίτσια που έχουν τρομερή συνέπεια στο στυλ. Οκ. Okay. Αυτό. Το ακούω. Λοιπόν, τώρα, Dark Wave. Ρομαντισμός και ενταρκύλα μαζί. Για βγάλε το πάνω φόρο να σε δούμε. Ωραίο είναι αυτό το φόρεμα, σου πάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και επίσης δεν ήθελα να είναι όλο βινίλ, έτσι. Ήθελα να βάλω λίγο αυτό που λέτε το ρομαντικό του Dark Wave και αντικατέστησα τα ομοιόμορφα βινίλ της Καπαρντίνας εδώ στις μανσέτες και στη ζώνη με τούλι. Η αλήθεια, ο ρομαντισμός που έχεις λίγο στα μαλλιά σου, νομίζω ήταν αρκετός. Δηλαδή αυτά τα τούλια, εμένα προσωπικά με ενοχλούν πάνω στην Καπαρντίνα, δηλαδή είναι λίγο τουλάκια, ξέρεις, δεν παίζουν κάποιον ιδιαίτερο ρόλο στην εικόνα και νομίζω την κατεβάζουν λίγο. Γιατί και τα βινίλα από μόνα τους είναι υλικά που δείχνουν λίγο φτηνά. Οπότε όταν βάζεις κάτι που είναι ακόμη πιο φτηνό, όπως το τούλι, αυτό το συγκεκριμένο,
λίγο την εικόνα την πειράζεις αρνητικά. Okay. Δηλαδή τα μαλλιά νομίζω ήταν αρκετά για να βάλεις αυτό το ρομαντικό, το σκοτεινό που έχει τον Dark Wave. Ναι, απλά δεν μου φάνηκαν τόσο ρομαντικά. Καλά, μα ρομαντική δεν είσαι και η ίδια, ρε παιδί μου. Σαν εικόνα γενικά, το ύφος σου... Ναι, ό,τι το ρομαντικό έχει είναι λίγο καλυμμένο, ας πούμε. Ωραία τα γάντια, ωραία αυτή η πληροφορία που τελειώνει το χέρι σε κόκκινο. Είναι πολύ σωστή ποσότητα σε σχέση με το κραγιόν. Το μόνο που με ενοχλεί έτσι σοβαρά είναι τα παπούτσια. Δύο. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην κυρία Χριστοπούλου που έβαλε 4 στη Σέβη. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, καταπληκτική καπαρτίνα. Καταπληκτική. Πολύ ωραία η λάμψη εδώ με τα κοσμήματα, τόσο όσο. Πολύ ωραίο συνοδευτικό και το βραχιόλι. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Εμένα και το τούλι μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου κάνει, ξέρεις, λίγο... Έκανα και αυτό το αστείο μαζί με τα μαλλιά μου, με έναν τρόπο. Γιατί εμένα μου κάνουν λίγο κωμικά. Τσάντα... Όχι. Την πήρες ένεκα του My Style Rocks. Πάνω στην τρέλα μου, πάνω στην φαντασία μου. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο μου. Πολύ ωραία μαλλιά, τρομερό πανωφόρι, μου αρέσει και εμένα το τούλι, αλλά γενικότερα είναι μια πολύ αναμενόμενη και safe προσέγγιση από τη Μαρία Παπαγρηγορίου. Όταν εχθές μέσα σας έδωσα την ανάθεση, δεν σου κρύβω ότι ήσουν η γυναίκα εκείνη η οποία περίμενα πώς και πώς να δω τι τα φέρει. Λοιπόν, πολύ safe το σημερινό. Νομίζω ότι το βλέπεις. Μ' αρέσει τα γάντια, μ' αρέσει το πανωφόρι όπως ανέφερα, μ' αρέσει και το τούλι, αλλά μέχρι εκεί. Ευχαριστώ. Μαρία μου, να σου πω την τελική βαθμολογία, θέλεις? Εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί όχι. Υποχρεωτικά βέβαια κιόλας. Άριστα 10. Δες το έτσι. Εντάξει, ως πασικλάκι θα το δεχτώ. Ευχαριστώ.